Ακόμη απόρριψη των δυνατοτήτων της Θεσσαλονίκης στην πολιτική και οικονομική σχέση της Ελλάδας με τα Βαλκάνια και ειδικά με τα Δυτικά Βαλκάνια. Το Ελληνοσερβικό Φόρουμ που οργανώνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι, νομίζω, μια συνέχεια της φυσικής συγγένειας και οικονομικής και γεωγραφικής και πολιτικής και πολιτισμικής που έχουμε με τη Σερβία. Οι επιχειρήσεις μας αναπτύσσουν καινές δραστηριότητες. Υπάρχει ένα παρελθόν πάνω στο οποίο μπορούμε να στηριχτούμε και υπάρχει μια ταυτότητα απόψεων για το τι θέλουμε. Θέλουμε τα Βαλκάνια να είναι ένας χώρος στον οποίο θα υπάρχει ειρήνη και εργασία. Να μην υπάρχουν λιτρωτικές διαθέσεις, να λυθούν εκκρεμότητες διπλωματικές και να έχουμε την πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η πύλη και ο σύνδεσμος της Ελλάδας με όλα τα Βαλκάνια και κυριαρχεί στην άσκηση και οικονομικής αλλά και κοινωνικής πολιτικής, θα έλεγα, στις γειτονικές χώρες. Αυτό μπορούμε να το στηρίξουμε σε διμερείς συνεργασίες που να ασχολούνται και με την, αφορούν και την κοινωνία, αλλά αφορούν και την επιχειρηματικότητα. Η Σέρβη και η Σερβία έχει την δυνατότητα και καλής οικονομικής συνεργασίας, αλλά αν θέλετε και της προετοιμασίας για την είσοδο στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Κάτι το οποίο η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη έχει πολλή εμπειρία, μιας και φιλοξενεί ευρωπαϊκές δραστηριότητες και δομές. Άρα μπορούμε και σε θεσμικά ζητήματα και η αυτοδιοίκησή μας δηλαδή και η διοίκηση να συνεργαστούν με τους γειτονές μας, αλλά και η επιχειρηματικότητα. Πάντως, αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ο πολιτισμός, η οικονομία, οι σχέσεις των ανθρώπων λύνουν τα προβλήματα που δημιουργούν τα σύνορα. Εμείς λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτούς τους δεσμούς φιλίας και ειρήνης, γιατί έχουμε την πολιτική δυνατότητα σήμερα η χώρα μας να είναι, αν θέλετε, ο προτεργάτης μιας τέτοιας συνεργασίας, φιλίας και εργασίας στα Βαλκάνια.